Αλεξάνδρα, καλώς ήρθες στο Love It. Χαίρομαι πολύ που σε συναντώ. Καλώς σας βρήκα και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια απέχεις από τα φώτα της δημοσιότητας και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σε κρατάει πίσω. Έχω γίνει μαμά. Είμαι με το μωρό μου στο σπίτι, οπότε έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Η καθημερινότητά σου με τον μικρό Αύγουστο πώς είναι? Βόλτες σχεδόν κάθε μέρα έξω, εδώ, στην παιδική χαρά. Το όνομα Αύγουστος πώς προέκυψε? Θέλαμε να έχει ένα ωραίο όνομα ξεχωριστό. Υπήρχε στην οικογένεια το όνομα και σαν αφορμή αυτό, με ένα συνειρμό τέλος πάντων, καταλήξαμε στο Αύγουστος. Ο Γιάννης, θέλω να μου πεις πώς είναι σαν μπαμπάς, σε βοηθάει στο σπίτι με τον μικρό? Είναι καταπληκτικός μπαμπάς, με βοηθάει από την αρχή πάρα πολύ και με το μικρό ασχολείται πάρα πολύ. Δεν έχω κανένα παράπονο. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα, τον θαυμάζω πολύ. Πρόσφατα παίκτησε και το δικό σου κανάλι στο YouTube. Είναι ένα νέο βήμα για μένα. Ένιωσα λοιπόν την ανάγκη να μοιραστώ με τον κόσμο αυτά τα καινούργια πράγματα που μαθαίνω. Περίπου στις 3 τα ξημερώματα με ξυπνάει ο γιατρός μου από την άρκωση και μου λέει να σου ζήσει. Έπαθες αποκόλληση πλακούντα και ο μικρός δεν έπαιρνε οξυγόνο. Το μωρό μπήκε στη μονάδα εντατικής νοσηλείας, προλάβαμε στο τσακ, αλλά όλα είναι καλά τώρα. Ήταν τρομακτικό εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα συνέβαιναν έτσι τα πράγματα, ότι θα είχαν αυτή την εξέλιξη. Όμως εν τέλει, εφόσον ήμασταν καλά και οι δύο, μετά από όλο αυτό, όλα ήταν εντάξει για μένα. Θέλω να πάμε λίγο στο Me Too τώρα. Και σαν ηθοποιός, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις εσύ όλη αυτή την κατάσταση. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί και ελπίζω ότι μετά από όλα αυτά θα είναι δύσκολο να τολμήσει κάποιος να κάνει τέτοιου είδους σκέψεις και πράξεις. Εσύ στην αρχή της καριέρας σου βίωσες αντίστοιχες καταστάσεις με αυτές που έγιναν γνωστές? Ναι, μπορώ να πω πως μου έχει συμβεί και εμένα. Όσον αφορά τον Πέτρο Φιλιππίδη και την απόφαση των καναλιών να μην προβάλλουν τις σειρές που έχει πρωταγωνιστήσει, πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Γιατί σε μία από αυτές, το 50-50, έπαιζε και ο Σάκης Πουλάς, με τον οποίο ήσασταν πολύ κοντά. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θα τον ενδιαφέρει να βλέπει σειρές ενώ ο πρωταγωνιστής έχει μπει φυλακή για τέτοιου είδους ζητήματα. Στεναχωριέμαι παρόλα αυτά πολύ για τους συναδέλφους οι οποίοι παίζανε σε αυτές τις σειρές και θα στερηθούν ίσως κάποια χρήματα από τα δικαιώματα που θα μπορούσαν να παίρνουν. Θέλω τώρα να πάμε λίγο σε ένα κομμάτι το οποίο είναι λίγο ευαίσθητο για σένα. Πώς βίωσες εσύ τον θάνατο του Σάκη Μπουλά? Ήθελα το χρόνο μου για να πενθήσω. Νομίζω ότι κρατάω όλα τα καλά και θετικά πράγματα που πήρα και προχωράμε. Σε ενοχλεί που μέχρι και σήμερα το όνομά σου συνοδεύεται από τον τίτλο «Η τελευταία σύντροφος του Σάκη Μπουλά»? Προσωπικά δεν με ενοχλεί, αν και έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου, έχουν συμβεί ακόμα περισσότερα από τότε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μπορεί να ιντριγκάρει κάποιον για να το κάνει αυτό το πράγμα. Πάντως έχει σταματήσει να με ενοχλεί πια. Κάνεις όνειρα για το μέλλον? Τώρα ειδικά που έχω και ένα παιδί, σκέφτομαι και το δικό του μέλλον. Ένα δεύτερο παιδί είναι σε αυτά τα όνειρα? Ναι, γιατί όχι, άμα συμβεί, άμα προκύψει βεβαίως. Πολύ. Είναι υπέροχη. Και πόσο χαμηλά. Παιδιά, ξαφνικά, επειδή την είχα πιο πάντα στο μυαλό μου από... Κοριτσάκι. Ναι, το πρόσωπό της. Και τη βλέπουν γυναίκα. Είναι η μητρότητα που σε οριμάζει τελικά, ναι, και σε κάνει πιο γυναίκα. Ξέρεις τι, όχι μόνο νομίζω ότι την ορίμασε την Αλεξάνδρα, αλλά τι γίνεται, είναι από τις περιπτώσεις αυτές που η μητρότητα, γενικά η άλλη σελίδα στη ζωή της, γιατί πέρασε και δύσκολα η Αλεξάνδρα και το διάστημα τότε με το Σάκη Μπουλά και με όλη αυτή την ταλαιπωρία αυτού του ανθρώπου, νομίζω ότι μετά αφού γνώρισε το σύζυγό της, το Γιάννη τον Καρακατσάνη, και όλο αυτό, και νομίζω φάνηκε και προς τα έξω αυτό το κομμάτι. Σαν να ηρέμησε, γιατί είχε λίγο κλειστεί σε αυτό το κομμάτι. Δεν ήθελε να επικοινωνεί πολύ την προσωπική τη ζωή. Μετά από αυτό. Μετά από ένα χαμό, μετά από μία απώλεια. Θεωρώ ότι ξεκλείδωσε. Γλυκαίνει σαν άνθρωπος, ειδικά όταν αποκτάς παιδάκι. Και βέβαια είναι απόλυτα λογικό και ορθώς δεν την ενοχλεί να την θεωρούν πάντα την τελευταία σύντροφο του Σάκη Μπουλά. Αφενός γιατί ο Σάκης Μπουλάς ήταν πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο. Πολύ σημαντικός καλλιτέχνης.